με τη σκέπη της Παναγίας μας, με την χάρη του σήμερον εορταζομένου Αγίου Μηνά, Βίκτορος και Βικενδίου και της Στεφανίδος της Μάρτυρος, αρχόμεθα του εβδόμου κηρύγματος περί Αντιχρίστου. Πλιστάκης παρεκάλεσα και παρακαλώ και πάλι μη αντιστρέφομεν τους λόγους του κηρύγματος. Δηλαδή, μήπως ακούουμε από το κήρυγμα άλλα και ελέγομεν άλλα. Διότι υπάρχουν δυστυχώς αυτά τα κρούσματα συνεχώς, είτε διότι κανείς δεν προσέχει, είτε διότι την ώρα που έρχεται μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν τον αφήνει να συλλάβει ακριβώς τι θέλει να ακούσει, τι πρέπει να ακούσει. Δι' αυτό σας παρακαλώ να προσέχουμε πολύ στο κήρυγμα, να συγκεντρωνόμεθα, να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, διότι λέγει ο Θεός, εκείνος ο οποίος ομιλεί τον λόγο μου, λέγει, τον ομιλεί κατά τη δύναμη που του δίδω εγώ. Εκείνος που ακούει τον λόγο μου, λέγει, ακούει κατά την πίστη που έχει. Όπως μέσα στη ψυχή σου εργάζεται η πίστη, κατά τον ίδιο τρόπο θα ακούσεις τον λόγο του Θεού, διότι είναι λόγος Θεού. Δεν ομιλούμε παραμύθια, ούτε κουτσομπολεύουμε για να περάσει η ώρα. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμός, την ώρα που ερχόμεθα εις το κήρυγμα, να κάνουμε και προσευχή να μας αξιώσει ο Θεός εκείνα τα λόγια που ακούμε να μένουν μέσα στη ψυχή μας για να σώθουμε. Ομιλούμε περί των σημείων των καιρών. Πολλοί λέγουν ότι αργεί ο Αντίχριστος να έρθει. Δι' αυτό καλά είναι να τρώγουμε, να πίνουμε, να διασκεδάζουμε, διότι αργεί να έρθει ο Αντίχριστος. Περί του Αντιχρίστου πότε θα έρθει, είπαμε ότι είναι θέμα το οποίο αφορά μόνον τον Θεό και πότε θα του επιτρέψει εκείνος να εμφανιστεί. Πλην όμως το ότι έρχεται σύντομα, αυτό το ανακαλύπτουμε, το ευρίσκουμε, το συμπεραίνουμε από τα λεγόμενα σημεία των καιρών. Τα σημεία των καιρών είναι εκείνα τα οποία πρέπει όταν τα βλέπουμε να τα καταλαβαίνουμε. Διότι όταν βλέπεις κάτι και λες είναι καιρικές συνθήκες, έτσι είναι η ζωή, δεν μπορεί να τα δεις. Αποκλείεται να τα δεις. Και δι' αυτόν τον λόγο ο Αντίχριστος προχωρεί ήσυχα για να καταλάβει τον άνθρωπο, όπως η παγίδα παίρνει τον λαγό όταν ο κυνηγός τη βάλει στον δρόμο. Σας παρακαλώ θερμώς, αυτά που θα σας πω τώρα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινώς, αλλά ποτέ δεν έχουμε σχολιάσει το γεγονός του. Ένα από τα σημεία των καιρών είναι η λεγόμενη καθολική βλασφημία εναντίον του Θεού και της Παναγίας μας και των ιερών της πίστεως. Στο σημείο τούτο αμφιβάλλει κανείς? Όταν ακούεις παιδί 4 χρονών, 5 χρονών να βλασφημεί την Παναγία μας και τον Χριστό μας, όταν ακούς γέρον και νέο, όταν ακούς γυναίκα να βγάζει από το στόμα της βλασφημίες που ούτε ο διάβολος φοβάται, αλλά ο διάβολος διάβολος είναι, δεν θα υμνήσει το Θεό. Ο αρχέκακος της βλασφημίας βλασφημία θα υπείς τον Θεό. Και τα δαιμόνια εδώ που
χτυπιούνται αοράτως όταν εγώ λέγω γιατί βλασφημείς τον Θεό, πονηρόν πνεύμα και ακάθαρτο. Η απάντηση, προσέξτε να δείτε, λέγει εμάς δεν μας λαμβάνει υπόψη ότι κι αν του πούμε. Εσάς λαμβάνει υπόψη που γίνεστε σαν εμάς και βλασφημείτε τα ίδια που βλασφημούμε εμείς. Προσέξτε την διαφορά, διότι ο διάβολος τον ξέρει ο Θεός. Βλάσφημος ήτο, εσχρός ήτο, βρωμερός ήτο, ακάθαρτος ήτο, λάσπη της κολάσεως είναι, απόχα της κολάσεως είναι, τι θα βγάλει? Δεν θα βγάλει ποτέ ύμνους αγγελικούς. Θα βγάλει βρωμιά, ακαθαρσία. Το να βλασφημεί όμως ο άνθρωπος το δημιούργημα του Θεού που εσταυρώθηκε ο Θεός για να τον σώσει τον άνθρωπο, αυτό μετράει στον Θεό και δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός λυπάται. Περί καθολικής βλασφημίας λοιπόν εις όλων τον κόσμο, προπάντων δε στον χριστιανικό κόσμο. Και όταν μιλούμε περί χριστιανικού κόσμου, περιλαμβάνουμε μέσα και τους καθολικούς. Εις δε την Ιταλία, η βλασφημία η οποία υπάρχει εναντίον της Παναγίας μας ξεπερνά και την Ελλάδα. Ξεπερνά και την Ελλάδα. Δεν λέγει ο Ιταλός λέξη και να μην βλασφημίσει την Παναγία μας. Σημείων λοιπόν μέγα και φοβερών των καιρών είναι η λεγόμενη καθολική βλασφημία εκ μέρους του ανθρώπου προς τον Θεό. Δηλαδή, δια της διανοίας μας, εάν συλλάβουμε το πρωί που ανατέλει ο ήλιος και ανοίγει τα μάτια του άνθρωπος, εάν συλλάβουμε όλον τον κόσμο και τον φέρουμε στην διάνοιά μας και τον σχηματίσουμε μία εικόνα και τον ειδούμε αντί προσευχής να αναπέμπει βλασφημίαν εις τον Θεόν από την ώρα που ανοίγει τα μάτια του έως την ώρα που θα τα κλείσει το βράδυ, τα μεσάνυχτα δεν ξέρουμε, σκεφτείτε τι ακούει ο Θεός από το πλάσμα του σήμερα εις τον 20ο αιώνα. Σημείο μέγα και φοβερό των καιρών η καθολική λεγόμενη βλασφημία. Άλλο σημείο των καιρών. Τι θα έλεγατε δια το τσιγάρο? Τι θα έλεγατε δια αυτό το πράγμα? Είναι σημείο των καιρών ή δεν είναι? Θα μου πείτε, τι μας μιλά τώρα ο πατήρ σας για το τσιγάρο και ποιος δεν πίνει τσιγάρο? Αυτό είναι το σημείο των καιρών. Όταν ο διάβολος εδώ καυχάται και λέγει όποιος με λιβανίζει ή με θα αγκαλιά και οι δυο, τι θα πούμε? Μήπως το έδωκαν οι άγγελοι τούτο το τσιγάρο? Όχι. Κάποιος διάβολος βγήκε πρώτος και το εσέρβερε στον άνθρωπο και σήμερα είναι καθολικό το θέμα. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε καθολικό, αυτό είναι σημείο των καιρών. Όταν βλέπεις ένα κοριτσάκι 7 και 8 χρονών να καπνίζει τσιγάρο, όταν βλέπεις γέρους και νέους, όταν βλέπεις μεγάλους και μικρούς, παντού και πάντοτε να καπνίζουν, τι θα πείτε? Θα πείτε πώς θα ξεφύγει από τη ζάλη του κόσμου και τις φασαρίες που έχει. Μα είναι τρόπος τούτος? Είναι τρόπος αυτός? Εγώ θα επισημάνω το τσιγάρο σε τρία μέρη. Δηλαδή τη στιγμή που καπνίζει ο άνθρωπος, τη στιγμή εκείνη πράττει τρεις φοβερές αμαρτίες. Μόλις βάλεις το τσιγάρο στο στόμα σου, υποπίπτεις εις τρεις μεγάλες θανασίμους αμαρτίες. Όχι μικράς, από τις θανάσιμες αμαρτίες. Να τις αναφέρω. Είναι καθολική
η γνώμη της επιστήμης ότι το τσιγάρο φθείρει την υγεία ή όχι. Όλοι οι επιστήμονες του κόσμου, ασχέτως ότι καπνίζουν οι ίδιοι που τα λέγουν, αυτό είναι άλλο θέμα, μπορεί να έρθει από πάνω σου ο γιατρός με το τσιγάρο στο στόμα και να σου λέγει μη καπνίζεις γιατί θα πεθάνεις, και ο ίδιος στη στιγμή εκείνη καπνίζει. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει η επιστήμη, η σκέψη, η μνήμη, το συμπέρασμα της επιστήμης. Όλοι οι επιστήμονες όλου του κόσμου παραδέχονται ότι το τσιγάρο είναι ασφαλισμένο εισιτήριο του θανάτου. Δηλαδή, άπαξ και καπνίζεις, θα πεθάνεις. Μα θα μου πεις, δεν θα πεθάνω. Θα πεθάνεις βέβαια, αλλά όχι φυσιολογικά. Βιάζεις τον εαυτό σου να πεθάνεις. Είναι έμεσος αυτοκτονία, όχι άμεσος. Άμεσος αυτοκτονία είναι να πάρει ένας ένα πιστόλι, να έρθει μπροστά σου, να σε χτυπήσει με τη σφαίρα του, να σε πεθάνει. Αυτό σημαίνει άμεσος αυτοκτονία. Έμεσος αυτοκτονία σημαίνει να πιάσεις ένα βελόνι που έχει δηλητήριο, μια βελόνα, και να τη βάζεις σιγά σιγά στην καρδιά, στην καρδιά, στην καρδιά, στην καρδιά, έως ώστε να φτάσεις στο κέντρο και να πεθάνεις. Αυτό σημαίνει έμεσος αυτοκτονία. Το τσιγάρο φέρει έμμεσον αυτοκτονία στον άνθρωπο. Από τη στιγμή όμως κατά την οποία κάνεις τούτο το κακό, την ίδια στιγμή είσαι ενώπιον του Θεού ένοχος, διότι αυτοκτονείς. Και όταν έχεις παιδιά πίσω σου και οικογένεια, ήδη είναι φοβερό το αμάρτημα, διότι πού θα τα εγκαταλείψεις εκείνα τα ορφανά, πού θα τα αφήσεις. Στο σημείο τούτο ο Θεός λέει, δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι εσείς είστε ναός δικός μου που κατοικώ μέσα σας, ούτε είδατε ότι εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος και ο Θεός εν υγεί εν ημί. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι είστε ναός του Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σας, εγώ δηλαδή ο Θεός. Ήτης όποιος τον ναό του Θεού φθέρει τούτον ο Θεός. Όποιος μου καταστρέφει τον ναό μου, τον καταστρέφω ενωρίτερα, λέγει ο Θεός. Πρώτο αμάρτημα λοιπόν, η έμμεσος αυτοκτονία. Δεύτερο, είναι σπατάλη χρημάτων ή δεν είναι? Ποιος μπορεί να το αρνηθεί? Δεν είναι φαγητό, δεν είναι νερό, δεν είναι ύπνος, δεν είναι οτιδήποτε το οποίο σε συντηρεί στη ζωή να μην αποθάνεις. Είναι κάτι το οποίο, ενώ όλα τα μηχανήματα του κόσμου που έχει εφεύρει ο άνθρωπος βγάζουν τον καπνόν, ο άνθρωπος τον βάζει. Ποιον μηχάνημα στον κόσμο τούτο που εφεύρε ο άνθρωπος δια να τον εξυπηρετεί, αφήνει μέσα καπνόν είτε την διάτηση ενός ρευστού υλικού που βάζει δια να ξεκινήσει? Αν είναι αεροπλάνο, βγάζει. Αν είναι αυτοκίνητο, βγάζει. Αν είναι μηχανή, βγάζει. Αν είναι ποδήλατο, το οποίο πάει με μηχανή, και αυτό βγάζει. Εσύ γιατί βάζεις μέσα καπνό? Άρα θα σου κάνει κακό. Αυτός ο καπνός όμως είναι ο υδρότας σου, είναι το ψωμί των παιδιών σου, είναι τα παπουτσάκια των παιδιών σου, είναι το φορεματάκι των παιδιών σου. Το έχεις καταλάβει? Δεν το καταλάβεις. Ώστε η σπατάλη την οποία δημιουργείς δια της συμπεριφοράς σου αυτής είναι στον Θεό αμαρτία, διότι μπορούσε κάλλιστα να δώσεις τα χρήματα αυτά, αν δεν θέλει να τα δώσεις στα παιδιά σου που είναι κρίμα μεγάλο, μπορούσε να τα δώσεις σε μία χείρα, μπορεί να τα δώσεις σε ένα άρρωστο ο οποίος πεθαίνει για μία ανένεση. Ενθυμούμε όταν ήμουν στον Ευαγγελισμό, πολλές περιπτώσεις ήρχονται στην Εκκλησία για μία ανένεση, την οποία εάν δεν είχανε μπορούσε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και εγώ από το φιλόκτωτον εκείνο ταμείο της Εκκλησίας, ηγόραζα την ένεση αυτή για να σωθεί ο άνθρωπος.
μπορούσε κάλλιστα, αδερφέ μου, στη ζωή σου να σώσεις έναν άνθρωπο με εκείνα τα τσιγάρα τα οποία καπνίζεις και φεύγει ο υδρότας του προσώπου σου και η οικονομία σου. Δεύτερο αμάρτημα. Τρίτο αμάρτημα. Ποιο να είναι άραγε? Το τρίτο αμάρτημα είναι φοβερότερο από τα άλλα τα δύο. Θα ακούσουμε τον Θεό τι λέει. Ο Θεός λέει, ως της λέγει ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως της ποιήσει και διδάξει, δηλαδή όποιος τα έργα του είναι πρώτα σύμφωνα με το θέλημά μου και έπειτα διδάξει τους ανθρώπους, αυτός στην βασιλεία μου θα είναι μέγας, δηλαδή στην πρώτη θέση. Δεν είπε ως της διδάξει και ποιήσει, αλλά ως της ποιήσει και διδάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να ανέβει εις αυτή την έδρα ένας Χρυσόστομος και να ομιλεί το ωραιότερο κήρυγμα και ο κόσμος να συναρπάζεται από το στόμα του Ιεροκήρυγμος. Εάν αυτός ο οποίος κηρύττει τα λόγια μου, λέγει ο Θεός, τα έργα του είναι διάφορα από το θέλημά μου, τότε αυτός αμαρτάνει ενώπιό μου, διότι δεν οικοδομεί αλλά κρυμνίζει. Ερχόμεθα τώρα εις τον πατέρα και εις τη μητέρα που καπνίζουν. Θα ανεχθεί ποτέ ο πατέρας να δει το παιδί του μπροστά να καπνίζει μπροστά του? Εάν το αντέξει, είναι θέμα, μπορώ να πω, πορώσεως πλέον της ψυχής. Εάν όμως δεν το αντέξει και ανοίξει το στόμα του και του πει «Παιδί μου, γιατί καπνίζεις?», το παιδί θα απαντήσει «Διότι καπνίζεις εσύ, πατέρα». Θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα έγραφε η εφημερίδα προλίγου καιρού ότι στη Γερμανία ένα παιδί 12χρονο έβλεπε τον πατέρα του πάντοτε που έπαιρνε τον αναπτήρα από την τσέπη του, το πακέτο το τσιγάρο, έβγαζε ένα τσιγάρο το οποίο έβλεπε το παιδί από τα 2,5 ετών και πάνω, έβλεπε τη σκηνή και την συνελάμβανε την εικόνα αυτή μέσα του. Έπαιρνε τον αναπτήρα, άναβε τον αναπτήρα και εκείνο το πράγμα που είχε στο στόμα του κοκκίνιζε και έβγαζε καπνό. Αλλά το παιδάκι μεγάλωνε 2,5, 3, 5, 6, 12 ετών. Εις τα 12 έτη δημιουργήθηκε μέσα του ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε ενεργεί και του λέγει «Δεν δοκιμάζεις και εσύ αυτό που κάνει ο πατέρας σου? Τόσο καιρό τον βλέπεις, δεν δοκιμάζεις?». Και μία ημέρα που έλειπε ο πατέρας, πήρε τον αναπτήρα, πήρε ένα τσιγάρο από την τσέπη του πατέρα και δια να μην τον δει ο πατέρας, έφυγε από το σπίτι, βγήκε στους αγρούς, έφτασε σε ένα ποταμό, στη Γερμανία. Κάθισε στην όχθη του ποταμού, άναψε τον αναπτήρα κατά τον ίδιο τρόπο που έβλεπε τον πατέρα και τράβηξε το πρώτο ρούφιδμα. Όταν επήγε ο καπνός μέσα σε εκείνο το παιδί, ζαλίστηκε το παιδί, έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε. Ποιος ήταν ο δολοφόνος του παιδιού? Ο πατέρας. Ένα παράδειγμα. Να ακούσουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι μία μητέρα η οποία οδηγούσε το παιδί της πάντοτε να πάει στην εκκλησία. Και ο Σάκης εχτυπούσε η καμπάνα του, έλεγε «Παιδάκι μου, χτύπησε η καμπάνα, θα πας στην εκκλησία? Ο Θεός αγαπά τα παιδιά που πηγαίνουν στην εκκλησία, όχι εκείνα που μένουν στο σπίτι. Θα πας στην εκκλησία». Το κοριτσάκι άκουε πάντοτε τη μητέρα και πήγαινε στην εκκλησία. Ένα Σάββατο βράδυ όμως, όταν χτύπησε η καμπάνα και πάλι η μητέρα άρχισε να λέγει τα ίδια λόγια στο παιδί, το παιδί αναστέναξε. Του λέγει «Γιατί αναστέναξες?». «Γιατί, μαμά», λέγει, «περιμένω κι εγώ πότε να μεγαλώσω, να λέγω στο παιδί μου να πηγαίνει στην εκκλησία όταν χτυπάει η καμπάνα και εγώ να μην πηγαίνω». Το παράδειγμα, αδερφοί μου,
αλλά όχι απλώς το παράδειγμα συγκλονίζει, είναι και όταν διδάσκεις, φτάσεις και στο σημείο να διδάσκεις, διότι ο πατέρας και η μητέρα δεν έχει παρά να διδάξουν το παιδί του στον καλό δρόμο. Και σήμερα τι βλέπουμε, καθολικό το σημείο τούτο των καιρών. Θα σας πω, δεν θα με παρεξηγήσετε, όμως προσέξετε πώς θα το πω. Μην με παρεξηγήσετε, διότι μέσα στο ακροατήριο τώρα μπορώ να πω ότι τα 2/3 που ακούν τον Λόγο του Θεού θα καπνίζουν. Μη με παρεξηγήσετε, σας λέγω, μη με παρεξηγήσετε, θα το πω όπως το ένιωσα εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος έχει 500.000 κόσμο, δηλαδή όσοι είναι η οδός Πατησίων. Η ακόμη οδός Πατησίων έχει 700.000 κόσμο και η Κύπρος έχει 500.000 κόσμο. Και με τους Τούρκους τότε τα πράγματα 420.000 Έλληνες και 80.000 Τούρκοι. Εγώ ήμουνα σε ηλικία τότε, ήμουνα στην ηλικία των 14-15 ετών. Ποιος αδερφή μου έβλεπε ποιον? Εγώ, ο Σάκης, κατερχόμουν στην πόλη για να περπατήσω στην πόλη, έβλεπα πολύ σπανίως κάποια γυναίκα να καπνίζει. Μία γυναίκα, όχι όλες, μία. Αυτή η μία γυναίκα όμως, όταν ερώτησα τι κάνει αυτή η γυναίκα, μικρό παιδί που ήμουν, μου λέγουν μη ρωτάς για αυτή τη γυναίκα, διότι αυτή η γυναίκα είναι κακιά γυναίκα. Κακιά γυναίκα τι σημαίνει? Ότι ήταν από αυτές τις οποίες ο Θεός ηλέησε και συγχώρεσε και έβαλε στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν είπε ο ίδιος πόρνε και τελώνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή το συμπέρασμα ότι εκάπνιζε μόνο μία γυναίκα κακιά. Δεν καπνίζε κανείς άλλος προπάντων από το γυναικείο φύλο. Κάπνιζε μία γυναίκα κακιά του δρόμου του κακού, που δεν ξέρουμε τα συνθήκες, δεν ξέρουμε τα περιστάσεις, η γυναίκα αυτή έπιπτε στην αμαρτία. Σήμερα, αδερφοί μου, πόσες γυναίκες καπνίζουν, πέστε μου εσείς. Όλες. Είναι σημείο τούτο των καιρών ή όχι? Είναι σημείο των καιρών. Το βλέπουμε όμως εμείς, φυσιολογικό, εξέλιξη του κόσμου, λέγουμε μόδα. Το λοιπόν τι είναι, αφόσον είναι η μόδα? Αυτή όμως η πράξη, αδερφοί μου, έρχεται στα πόδια μας, τη βλέπουμε και ποτέ δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ένα άλλο σημείο των καιρών το οποίο εμφανίστη τώρα τελευταίως, και αυτό το σημείο των καιρών το πιπιλίζει ο κάθε ένας, από γυναίκα μέχρι άντρα και από άντρα μέχρι γυναίκα και από παιδί μέχρι κοριτσάκι και από κοριτσάκι μέχρι αγοράκι. Δεν σας έκανε ποτέ εντύπωση εκείνη η λέξη η οποία ονομάζεται, προσέξετε, θα την πω τη λέξη αυτή και μετά θα σας ερμηνεύσω, όταν λέγει ο ένας στον άλλο μαλάκα, προσέξετε, σταματάτε τώρα, θα την ερμηνεύσω. Όνομα δεν ακούς, το όνομα έχει σβήσει, το όνομα του ανθρώπου που ευαπτίστηκε να έχει εξαφανιστεί. Ανταυτίου του ονόματος, του Αγίου ονόματος που επήρε ο άνθρωπος στην Κολυμπήθρα, ακούεις πάντοτε και παντού τη λέξη αυτήν. Σας είπα ότι αναγκάζομαι να αναφέρω μερικά πράγματα τα οποία είναι οι θέσεις μου και πρέπει τα παιδιά του Θεού, τα οποία μου δίδει ο Θεός, να τα διαφωτίσω.
Ακούσετε τώρα και κάτι άλλο. Επήγα να κάνω ένα αγιασμό σε ένα σπίτι το οποίο δεν καλεί και συχνά τον ιερέα στο σπίτι αυτή η οικογένεια. Αλλά δεν γνωρίζω δια ποιους λόγους με κάλεσε εμένα να κάνω αγιασμό. Όταν έκανα τον αγιασμό, παρίστανται στον αγιασμό 3 νεαρά παιδιά, 2 αγοράκια και ένα κοριτσάκι. Προσπαθώ να φέρω στη μνήμη μου τη σκηνή. Τελείωσα τον αγιασμό και αφού έφτασα σε ένα τροπάριο το οποίο η εκκλησία μας έχει, αναφέρει εκεί το τροπάριο και λέγει ότι ο Θεός, λέγει, έδωσε στους λειτουργούς του την χάρη να θεραπεύουν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία. Μόλις ακούστη ήχησεν οι λέξεις αυτή, εκείνα τα νεαρά τα παιδιά ήρθησαν αμέσως ένα γέλιο περιφρονητικό, ήρχισαν ένα γέλιο περιφρονητικό και έφυγαν από τον αγιασμό. Εγώ δεν προσέξα τίποτα, διότι δεν είχα και τίποτα στο μυαλό μου κακό. Τελείωσε όλη αυτή η σκηνή, τελειώσαμε τον αγιασμό. Προσέχετε, μας διακόπτει ο διάβολος τώρα αυτή τη στιγμή και βλέπετε όλη η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί μπροστά εκεί. Επανέρχομαι στην εικόνα, διότι μας διέσπασε την προσοχή μας ο πονηρός, διότι δεν το συμφέρει να ακούνται αυτά τα λόγια, δεν το συμφέρει. Όπως έκανα τον αγιασμό, έφυγαν καχάζοντας τα δύο παιδιά, τα τρία παιδιά και εξεφανίστησαν μέσα στο σπίτι. Εμένα μου εκκίνησε περιέργεια βέβαια το πράγμα. Λέγω, τι συνέβη και τώρα και έπιασαν το γέλιο χωρίς να τους δοθεί καμία αφορμή. Τελείωσα τον αγιασμό και ήμουν έτοιμος να φύγω, οπότε ερωτώ την νοικοκυρά. Λέγω, τι έπαθαν τα παιδιά και έπιασαν το γέλιο και έφυγαν. Ας σου πω, πατέρ Σαββαμά. Ήκωσα μια λέξη που είπες. Τι είπα. Είπα, τίποτε κανένα κακό. Ναι, λέγει, είπες μαλακία. Ελέησε τον κόσμο σου, γλυκιά μου, Παναγία μου, λέει. Ξέρουν, λέγω, τι θα είπε αυτή η λέξη. Βέβαια, πονηρά όπως είναι τα παιδιά, πονηρή όπως είναι οι φράσεις αυτοί, καθολική η φράση αυτή, αμέσως τα παιδιά το παρερμήνευσε. Στην Αγία Γραφή, αδερφοί μου, αναφέρεται πάντοτε η λέξη αυτή μαλακία. Πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία. Ποια είναι η νόσος την οποία αναφέρει ο Θεός στο Ευαγγέλιο και ποια είναι η μαλακία την οποία αναφέρει. Όταν επήγαιναν στο Χριστό πολύ άρρωστοι, επήγαιναν με βαριές αρρώσκες και με μικρές αρρώσκες. Δηλαδή μία κεφιά, επήγαιναν στο Χριστό. Ένας πόνος, επήγαιναν στο Χριστό. Ένας κεφαλόπονος, επήγαιναν στο Χριστό. Ένας πυρετός, επήγαιναν στο Χριστό. Ενθυμηθείτε την πεθερά του Πέτρου όταν εμπήγαινε ο Χριστός στο σπίτι ή το πυρέσουσαν. Και ο Κύριος σύγκυσε να πάνω της και έφυγε ο πυρετός και διεκώνει αυτό. Αυτές όλες οι ανάξιες λόγου που επήγαινε όλος ο κόσμος στο Χριστό, όλες αυτές οι μικρές αρρώσκες εις τη γλώσσα της Αγίας Γραφής ονομάζονται μαλακία. Ο πονηρός όμως που την ακούει σήμερα ο άνθρωπος, τι θα πει? Θα παρερμηνεύσει τον λόγο τούτο και θα γελάσει όπως έπαθαν αυτά τα παιδιά. Έρχομαι λοιπόν και λέω, αυτή η λέξη σήμερα δεν είναι ένα σημείο των καιρών, είναι ένα σημείο των καιρών και πολύ μεγάλο. Ο Άγιος Νίλος, ο οποίος εορτάζει αύριο, ο θαυματουργός Άγιος Νίλος, ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα,
είχε πει ότι όταν οι άνθρωποι φτάσουν στο σημείο και δεν θα ξεχωρίζεις τον άνθρωπο από τη γυναίκα, είναι σημεία των καιρών του Αντιχρίστου. Αλλά αυτή η μόδα, αδερφοί μου, προσέξτε, δεν γυμνώνει τον άνθρωπο σήμερον και τον βγάζει στους δρόμους όπως τον γυμνώνει εκείνον των δαιμονιζόμενων των Γαδαρινών, ο οποίος λέγει ημάτιον ούκεν εδιδίσκετο, ουδέ εμένεν εν τη οικία, αλλεν της μνήμαση. Σήμερον τι είναι, φτάνει να πει η μόδα και τα πράγματα έχουν τελειώσει. Όπως αναφέρω πολλές φορές στην εξομολόγηση και λέγω, παιδί μου, γιατί ακολουθείς τούτο που κάνει η κάθε μία. Λέγει και θα μείνω, λέγει δεν θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι. Λέγω, υποθέσουμε ότι ο διάβολος εμπήκε στο μυαλό κάποιας ή κάποιου, διότι οι μόδες όλες αυτές έρχονται από την Αμερική, έρχονται από το Παρίσι, έρχονται από την Αγγλία και ούτω καθεξής. Υποθέσουμε, λέγω, ότι ο διάβολος εμπήκε σε έναν από αυτούς και κρέμασε στο λαιμό της γυναίκας ένα κουδούνι. Θα το κρεμάσεις κι εσύ? Διότι αμέσως όλες οι γυναίκες θα φορέσουν ένα κουδούνι. Γιατί? Διότι είναι η μόδα. Αυτό είναι το σημείο των καιρών. Ένα σημείο από τα μεγαλύτερα. Και προχωρούμε τώρα να κάνουμε μία ανασκόπηση βάση της Αγίας Γραφής. Να δούμε ο Κύριος μας τι λέει εις όλα αυτά, για να συνεχίσουμε και εις άλλα σημεία. Πυρ ήρθον, λέγει, βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Ο Θεός μας όταν κατέβηκε από τους ουρανούς ήρθε και έβαλε φωτιά, λέγει. Μα ο Θεός έβαλε φωτιά? Δηλαδή ήτο κανένας εμπριστής ο οποίος βάζουν σήμερα φωτιά στα δάση και καίγουν τα δάση ή τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις του κόσμου? Όχι, ο Θεός έβαλε φωτιά πνευματική, και η φωτιά αυτή η πνευματική είναι ασυγκρίτως φοβερότερη από την υλική φωτιά. Και στο σημείο τούτο ο Κύριος μας λέγει, βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ου τελεστή. Εγώ έχω το βάπτισμα του μαρτυρίου για να βαπτιστώ εις αυτό, και πόσον κατέχομαι από τον πόθον και ανυπομονώ πότε να πραγματοποιηθεί και να απλωθεί έτσι σε όλον τον κόσμο το πυρ της πίστεως και του θείου ζήλου. Ανέμενε ο Κύριος μας να σταυρωθεί επάνω εις τον σταυρόν για να σώσει τον κόσμο, διότι μόνον, λέγει, όταν εγώ υψωθώ από τις γης, τότε θα σωθεί ο κόσμος. Και συνεχίζει ο Κύριος μας και λέει, δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούνε εν τη γη. Νομίζετε ότι ήρθω, λέγει, για να δώσω ειρήνην επάνω εις τον κόσμο? Ήρθα να ειρηνεύσω τον κόσμο? Όχι, λέγει, δεν ήρθα να τον ειρηνεύσω, λέγει. Ουχή, λέγω ημίν, αλλή διαμερισμόν. Ήρθα, λέγει, να διαμερίσω, να διαχωρίσω, να ξεχωρίσω τον κόσμο. Δεν ήρθα, λέγει, να ενώσω τον κόσμο, αλλά να τον χωρίσω τον κόσμο. Τι να θέλει ο Θεός να πει? Τι θέλει να πει ο Κύριός μας στο σημείο τούτο? Θα μας το πει αμέσως στη συνέχεια. Έσον τε γάρ από τον ίν πέντε ενίκου, εν ίδια μεμερισμένοι τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί. Υπάρχουν πέντε μέσα σε ένα σπίτι, λέει. Οι δύο θα πάνε εναντίον των τριών και οι τρεις εναντίον των δύο. Γιατί? Διότι οι δύο θα πιστεύσουν σε μένα και οι τρεις δεν θα πιστεύσουν, ή οι τρεις θα πιστεύσουν και οι δύο δεν θα πιστεύσουν. Τούτο, πέστε μου, είναι σημείο των καιρών φοβερών σήμερα ή όχι? Προσέξτε τα ένα-ένα, τα οποία ακριβώς μπαίνουν μέσα στην ψυχή του καθενός μας αυτή τη στιγμή. Ο καθένας από εμάς φέρει αμέσως το παράδειγμα της οικογένειας του. Πόσοι γονείς είναι εκείνοι που ο ένας πιστεύει και ο άλλος δεν πιστεύει, ο ένας προσεύχεται και ο άλλος βλασφημά? Πόσα παιδιά είναι εκείνα που πιστεύουν και τα άλλα δεν πιστεύουν? Πόσα παιδιά πηγαίνουν και εξομολογούνται και άλλα πηγαίνουν στη δισκοτέκ και στα άλλα τα νυχτερινά κέντρα έως το πρωί? Αυτό είναι που ήρθε ο Κύριος μας να κάνει. Και έτσι περισσότερον θα εκδηλωθεί όταν θα πλησιάζουν πλέον η μέρα του Αντιχρίστου.
διαμεριστήσονται πατήρ επί ιό και ιός επί πατρί, μήτρ επί θυγατρί και θυγάτρ επί μητρί, πενθερά επί την νύφην αυτής και νύφη επί την πενθεράν αυτής. Χριστέ μου, πόσο συγκλονιστικές είναι οι σκηνές αυτές και τα λόγια σου, Κύριε μου. Είναι πράγματα τα οποία, αδερφοί μου, τα ζούμε καθεκάστην την ημέρα μας. Και προπάντων, ένας πνευματικός ο οποίος ακούει όλα του τα παιδιά τα οποία έρχονται πονεμένα για να αναπαυθούν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Κάθε ένα παιδί θα έχει και ένα πρόβλημα. Όποιος έρχεται στο μυστήριο της μετανοίας θα πει πάντοτε κάτι από μέσα στην οικογένεια. Είτε ο πατέρας, είτε η πεθερά, είτε η νύφη, είτε το παιδί και ούτω καθεξής. Αυτά είναι καθημερινά σημεία των καιρών. Συνεχίζουμε. Έλεγε δε και της όχλης, όταν είδητε την νεφέλη να ανατέλουσαν από δυσμόν ευθέως λέγεται, ο όγκρος έρχεται και γίνεται ούτω. Έλεγε δε εις τα πλήθη, όταν είδετε το σύννεφο να ανεβαίνει από την δύση, αμέσως λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται έτσι λέει. Και όταν νότων πνέοντα λέγεται ότι καύσον έστε και γίνεται. Και όταν είδετε νότιον άνεμον να φυσά, λέγεται ότι θα γίνει ζέστη και γίνεται έτσι. Υποκριτέ λέγει, το πρόσωπον του ουρανού και της γης είδατε δοκιμάζει, τον δε καιρόν τούτον πώς ου δοκιμάζεται. Υποκριτέ, τα σημεία του ουρανού και της γης που προαναγγέλουν τον καιρόν ξέρετε να τα διακρίνετε. Τον καιρόν όμως τούτον που όλα τα σημεία τον παρουσιάζουν ως εποχήν της ελεύσεως του Μεσσίου και του νέου του Αντιχρίστου, πώς δεν τον διακρίνετε. Βέβαια εις το σημείο τούτο ο Πανάγαθος Θεός ομιλούσε διά τον εαυτόν του. Μεταφερόμεθα όμως εμείς και λέγουμε τα σημεία τούτα του Αντιχρίστου δεν τα καταλαβαίνετε. Μεταφερόμεθα όμως από την αρχή της ιστορίας να δούμε ορισμένα σημεία των καιρών που θα προηγηθούν του Αντιχρίστου. Από την αρχή της ιστορίας, να μην μείνουμε ως εδώ, για να δούμε και εις το παρελθόν τι έχει συμβεί και γιατί οι άνθρωποι ανησυχούσαν και έφτασαν και εις το σημείο ακριβώς να αναγκάσουν τον Απόστολο Παύλο να τους διηγηθεί πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Διότι έτρεμε ο κόσμος για τον ερχομό του Μεσσίου, δηλαδή του Χριστού, της Δευτέρας του Παρουσίας και είχε τονίσει ο Θεός ότι θα προηγηθούν λέγει σημεία και τα σημεία αυτά θα φέρουν τον Αντίχριστο και μετά θα εμφανιστεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου και μετά θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Θεού, δηλαδή το κριτήριο για να κρίνει τον κόσμο. Το πρώτο το οποίο έχουμε να επισημάνουμε στους λόγους του Κυρίου μας είναι οι λεγόμενοι ψευδοπροφήτες. Τι είναι οι ψευδοπροφήτες? Οι ψευδοπροφήτες είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς θα έρθουν για να δώσουν σημεία και να φωνάξουν ότι εδώ είναι ο Χριστός. Αναφέραμε στο περασμένο κήρυγμα περί ψευδοπροφητών και είπαμε ότι εις όλη την Ελλάδα υπάρχουν ψευδοπροφήτες και απαριθμούνται, αδερφοί μου, 75 αιρέσεις εις την Ελλάδα ολόκληρον από την Αθήνα μέχρι τα χωριά όπου και αν υπάρχει. Αυτές οι αιρέσεις όλες φωνάζουν δια τον Χριστό ότι εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο Χριστός. Αναφέραμε ότι εισήλθαν φρούτα άγνωστα εις των ελληνικών χώρων και δει μέσα εις την Αθήνα. Από την Κορέα, από το Θιβέτ, από την Αίγυπτο, από όλα τα μέρη του κόσμου και προπάντων τα μέρη των Αγαρινών, διότι όλοι αυτοί δεν πιστεύουν πουθενά, είναι μου αμεθανίως επί το πλήστο. Και κατέλαβαν δυστυχώς των ελληνικών χώρων, ευρίσκονται εν πλήρη δράση χωρίς να τους
ενοχλεί κανείς, και μάλιστα μπορώ να πω και τη φράση άνευ φορολογίες, δεν έχουν αυτό το ΦΠΑ, αυτοί εισπράττουν χωρίς να δίδουν, και γίνεται μέσα στην Αθήνα ένα κρύμνισμα ψυχών και οδήγησης ψυχών στην αιώνιον κόλαση. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα φέρει εμπόδιο εις αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ονομάζεται ο παδός του Αντιχρίστου? Περί δε των ψευδοπροφητών, αδερφοί μου, θα αναφέρομαι από τον Θεοφύλακτον, τον Βουλγαρίας Άγιον της Εκκλησίας μας, να δούμε τι λέγει περί των ψευδοπροφητών όταν ερμηνεύει τους λόγους του Θεού. «Τότε εάν της ημίν είπη, ιδού όδε ο Χριστός, ιόδε μη πιστεύσετε, εγερθίσον τεγάρ ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προήρηκα ημίν». Εξηγεί ο Άγιος Θεοφύλακτος τους λόγους του Κυρίου. Επειδή δύο ερωτήσεις ερώτησαν οι μαθητές περί του κουρσεύματος της Ιερουσαλήμ και της παρουσίας του Κυρίου, αφού τους είπε δια των κουρσεύμων, τώρα απ' εδώ αρχίζει να τους λέγει περί της παρουσίας αυτού και περί της συντελείας του κόσμου. Τότε δεν δηλεί τούτο ότι παρευθύσω σαν κουρσευτή η Ιερουσαλήμ εάν σας υπεί την άσκετα λοιπά. Αλλά των καιρών εκείνων δηλεί όπου μέλη να γίνουν ταύτα, εις τόσον ότι το λεγόμενον θέλει να είναι τιούτον. Τότε δηλαδή όταν μέλη να έλθει ο Αντίχριστος, θέλουν είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε πολλοί, να πλανούν τα ομάτια των ανθρώπων όπου τους βλέπουν, με φαντασίας δαιμονικάς, εις τόσον ότι αν δεν προσέχουν, θέλουν πλανεθεί και οι δίκαιοι, αλλά εσάς ιδού όπου σας τα προείπα και δεν έχετε πρόφαση, διότι μπορείτε να μην πλανηθείτε. Η πλάνη, αδερφοί μου, είναι φοβερό σημείο εις την ζωή του ανθρώπου και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δεύτερο σημείο από τον καιρόν της ιστορίας. Πόλεμοι φοβεροί, άλλο σημείο των καιρών. Η πόλεμη αυτή πάλι τους προείπε ο Κύριος μας. «Μελήσετε δε ακούιν πολέμους και ακουάς πολέμων, οράτε μη θροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε αλλού που εστί το τέλος». Όλα θα γίνουν, λέγει αυτά ο Κύριος μας, οι πόλεμοι αυτοί θα γίνουν, αλλά δεν θα έρθει αμέσως το τέλος. «Εγερθίσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν». Δια τούτο και ημείς, λέγει, γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ούδο κείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Εισέρχομαι σε ένα άλλο σημείο των καιρών που ονομάζεται λοιμή και λοιμή. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην γνωρίζουμε δυστυχώς και τη γλώσσα μας. Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα παιδί τώρα που πηγαίνει στο σχολείο και του πεις «λοιμή, λοιμή» τι σημαίνει, δεν θα απαντήσει, διότι δεν ξέρει να το γράψει. Όπου ακουστεί έναν «ή», όπως θέλει το γράφει σήμερα. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή το αυτή του ανθρώπου το τέλος είναι γιώτα, μπορεί ο άλλος να το γράψει με όμικρο γιώτα και να λέγει αυτή που είναι εκεί. Δεν θα πει το αυτή του ανθρώπου. Εις το σημείο τούτο υπάρχουν μία διαφορά γράμματος. Εις το ένα λέγεται λοιμός και το λι γράφεται με γιώτα και σημαίνει πείνα. Πείνα. Και το άλλο λιμή, το λι γράφεται με όμικρο γιώτα, το λι γράφεται με όμικρο γιώτα και ονομάζεται, σημαίνει αρρώσκες. Στούτο το σημείο θα μιλήσουμε, αδερφοί μου, και είναι συγκλονιστικό σήμερα το τι γίνεται μπροστά μας.
αυτή τη στιγμή που ζούμε. Λιμήτωρα, θα δούμε τις πείνες οι οποίες υπήρξαν διαμέσου των αιώνων. Πείνες πολλές, λιμή, φοβερή. Πείνες δηλαδή όταν οι άνθρωποι δεν είχαν να φάγουν. Και στο σημείο τούτο ακριβώς τρομερός λοιμός εγένετο κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, όταν ακόμη ήταν τα πράγματα φρέσκα. Κατά τα σημέρα εκείνας ιστορεί ο Ιώσυφος, ο ιστορικός Εβραίος Ιώσυφος. Γυναίκες ανδρών και οι παιδες πατέρων και το ηχτρότατον μητέρες νηπίων εξήρπαζον εξ αυτών των στομάτων τα στροφάς. Έπιαναν την τροφή από τα παιδιά τους για να τα φάνε εκείνες, για να ζήσουν. Προσέξτε σημείο πορώσεως που είχε φτάσει ο εκείνος ο λαός όταν περιεκυκλώθη από τα στρατεύματα του Τίτου το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή 37 χρόνια μετά που εσταύρωσαν τον Κύριο. Ο Τίτος ο Ρωμαίος έφερε τα στρατεύματα. Οι Εβραίοι έκαναν ανταρσία. Περιεκύκλωσε τα Ιεροσόλυμα. Δεν άφηνε να μπει ούτε να βγει κανείς. Και τότε λέγει ο ιστορικός Ιώσυφος, αναφέρει ότι μητέρες λέγει εξήρπαζον τα στροφάς από το στόμα των τέκνοντων και το έτρωγαν αυτές για να ζήσουν. Είμαι υποχρεωμένος, προσθέτει, να αναφέρω το έργο το οποίο ούτε παρά των βαρβάρων έχει ιστορηθεί ποτέ, ούτε μέσα στους βαρβάρους τι ούτων έργων δεν έγινε το ποτέ. Είναι φρικτό να το υπητήσει και απίστευτον, αλλά αληθές. Γινήτης, κάποια γυναίκα λέει, Μαρία ονόματι, που ονομάζεται Μαρία, πατρός Ελεαζάρου, που είχε πατέρα Ελεάζαρου, δια το γένος και τον πλούτον αριστοκράτης από τους μεγαλύτερους πλουσίους. Συνεπολιορκήτο μετά του πολλού πλήθους της Ιερουσαλήμ. Ήτο μαζί με όλους τους πολιορκουμένους μέσα εις τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και το βρέφος τέκνον της αρπασαμένη είπε. Πήρε το βρέφος από την αγκάλι της και είπε, δυστυχισμένον, δια ποιον να σε φυλάξω. Τέκνο μου, του λέγει, δυστυχισμένο, για ποιον να σε φυλάξω, δια τους Ρωμαίους, να σε αφήσω να σε πάρουν οι Ρωμαίοι, σε περιμένει δουλεία. Εμπρός λοιπόν, γενού διεμέ τροφή, δια του στασιαστά τιμωρία, δια δε την ιστορία ένας μύθος, ο μόνος ελείπων από τα συμφορά των Εβραίων. Τώρα αυτή τη στιγμή, του λέγει, θα γίνει στροφή δική μου, λέγει, και θα μείνει στην ιστορία ένας μύθος, και δια με λέγει μια τροφή για να ζήσω. Αυτό το γεγονός εγένετο κατά τα σημέρας εκείνας, λοιμός μέγας. Μπορούμε δε να μεταφερθούμε αμέσως στην ιστορία της Ελλάδος και να φτάσουμε στην φοβεράν εκείνη κατοχή και να ενθυμηθούν όσοι κάθονται στο κήρυγμα αυτή τη στιγμή, όσοι ακούουν τον Λόγο του Θεού, να ενθυμηθούν πως ο κόσμος περπατούσε στο δρόμο, ετυμπανίζεται από την πείνα, έπιπτε χάμω και απέθνησκε. Και σήμερα, αδερφοί μου, έχουμε φτάσει, όπως ανέφερα και άλλοτε, να έχουμε σκυλοτροφία και γατοτροφία μέσα στο σπίτι και ειδικά ψυγεία με τροφές των σκύλων και των γάτων, πλουσιότερα από τα ψυγεία τα οποία τρέφεται ο άνθρωπος. Αυτή η κατάσταση, αδερφοί μου, είναι φοβερή και είναι έναν από τα σημεία των καιρών. Η λοιμή αυτή, οι πείνες, είναι κάτι το αφάνταστο. Μην ξεχνάτε, όπου και αν περπατήσετε στους δρόμους, θα δείτε τα ψωμιά πεταγμένα και φραντζόλες ολόκληρες, άγγιχτες πεταγμένες μέσα στο σκουπίδον τενεκέ. Αυτό είναι το κατάντημα, το σημερινό σημείο των καιρών, έναν από τα φρικτότερα σημεία των καιρών που φέρουν τον Αντίχριστο. Συνεχίζουμε. Ο πιο μεγαλύτερος και χειρότερος πόλεμος. Πείνας ή το ο λοιμός της Ρωσίας το 1921. Τον περιγράφει ο Νορβηγός Φρίτσοφ Νάνσεν, καθηγητής και διπλωμάτης, διευθυντής της διανομής βοηθημάτων εις τον λοιμότοντα ρωσικών λαών, διοριστής από την κοινωνία των εθνών. Ιδού τι λέει. Εκατομμύρια ανθρώπων απέθανον των βραδίν και βασανιστικών της ασιτίας θάνατων. Χιλιάδες χιλιάδων έπαθον τα σφρένας πριν ή πεθάνουν. Έφθαναν στο σημείο και διασαλεύεται το μυαλό του.
Η ανθρωποφαγία κατήντησε γενική. Έτρωγε ο ένας τον άλλον. Εξεθάπτων των νεκρά πτώματα και τρώγοντο. Μητέρες και πατέρες παράφρονες εθανάτωναν και έτρωγον τα νήπια τα τέκνα των. Αδυνατό να προχωρήσω εις την περιγραφή των φρικαλαιοτήτων. Ασίδων ιδίοι ισοφθαλμής. Τα είδα με τα μάτια μου, λέγει, και τα γράφω. Και όλα αυτά γίνονται εις την Ευρώπη που δια των πολιτισμών αυτής τόσον καυχόμεθα. Ευρισκόμεθα, αδερφοί μου, σε σημεία τα οποία είναι άγγιχτα εις την γλώσσα του ανθρώπου. Δεν φθάνει ο άνθρωπος να εξιστορήσει το τι είχε συμβεί εις το παρελθόν και το τι θα συμβεί εις το μέλλον. Και συνεχίζομαι. Λοιμοί, ασθένειες. Φθάνομαι εις το πιο συγκλονιστικό σημείο το οποίο ζούμε σήμερα. Σήμερα, αδερφοί μου, υπάρχουν φοβερότατες ασθένειες. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν έχει άνθρωπο που να μην πονεί κάτι επάνω. Τι είναι σημείο των καιρών μέγιστων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιώσεις άγνωστες. Δεν μπορούν να τις προσδιορίσουν οι γιατροί. Και μην ξεχνάτε, τη μεγάλη καταστροφή που έγινε το 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής με τον καύσωνα. Αυτός ο καύσωνας δεν είναι το καύσον ή το ένας καύσωνας με αρρώστια ειδική την οποία δεν προσδιορίσε η επιστήμη. Και απέθαναν μέσα στην Ελλάδα τόσος κόσμος. Οι ασθένειες που έδωσε ο Κύριος σας σημάδια που θα προηγηθούν της Δευτέρας του παρουσίας έχουν ήδη εντυπωσιακά εκπληρωθεί. Αρρώσκες λοιμικές πλήξανε πολλές φορές την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα κατά τον 14ο αιώνα με την επιδημία «Ο μαύρος θάνατος, η μαύρη πανόλη». Κάνουμε μία διαδρομή της ιστορίας. Η επιδημία εκείνη μόνον στην Ευρώπη μέσα σε 7 χρόνια από το 1346 μέχρι το 1353 οδήγησε στον τάφο 26 εκατομμύρια ανθρώπους. Ήτι το 1/4 του πληθυσμού της γης της τότε εποχής. Από την επιδημία βρήκαν επίσης τότε των θάνατων 23 εκατομμύρια Ασιάτες. Στα χρόνια εκείνων στο Λονδίνο πλανιόταν έντονα όσον πουθενά αλλού η σκιά του θανάτου. Οι δρόμοι είχαν ερημώσει και χορταριάσει. Και η επιδημία της γρίπης το 1918 ήταν μια λέλαπα θανατηφόρα. Μέσα σε 21 εβδομάδες θέρισε 21.642.283 ανθρώπους. Αυτά ήταν μέσα εις τον μεσαίωνα, αδερφοί μου, 14ο αιώνα και ερχόμεθα σήμερα. Μήπως, αδερφοί μου, σημείο των καιρών δεν είναι η αρρώστια του καρκίνου? Όλοι δεν ακούμε αυτήν την αρρώστια, όλοι δεν βρίσκουμε αυτήν την αρρώστια να θερίζει τον κόσμο και εμείς να λέγουμε ότι είναι μία αρρώστια φυσική? Πόσοι άνθρωποι την ημέρα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε πεθαίνουν εις όλο τον κόσμο? Κάθε ένα δευτερόλεπτο εις όλο τον κόσμο, σε κάθε ένα δευτερόλεπτο εις όλο τον κόσμο πεθαίνουν 5 άνθρωποι από τον καρκίνο. Και αυτά όλα είναι σημεία των καιρών τα οποία βλέπουμε και όμως δεν τα υπολογίζουμε. Ο καρκίνος, μήπως ένα άλλο σημείο των καιρών δεν είναι και η τροχή στους δρόμους? Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους κάθε την ημέρα από δυστυχήματα? Άλλο σημείο των καιρών, το οποίο δεν υπήρχε στην παλαιά εποχή. Σεισμοί κατά τόπους. Θα μείνουμε όμως έως εδώ, διότι έχει τελειώσει η ώρα και θα παρακαλέσουμε θερμός τον Κύριόν μας, ο οποίος μας αξιώνει να ερευνούμε τα σημεία του Αντιχρίστου, τον ερχομό του Αντιχρίστου, να τον παρακαλέσουμε να μας φυλάξει, να μας σκεπάσει, να μας ενδυναμώσει, να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας, να ειδούμε τα σημεία των καιρών και να τα καταλάβουμε. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Αυτό είναι του Θεού το θέλημα. Πότε εκείνος θα επιτρέψει? Πότε εκείνος θα του πει μπρος να εμφανιστείς? Έχουμε όμως και εκείνο το οποίο ανέφερα, ότι οι Εβραίοι κινούνται αυτή τη στιγμή και πληροφορούν τον κόσμο
ότι εξαφανίζεται το παν. Ο μόνος ο οποίος θα σώσει τον κόσμο από την αγωνία είναι μόνο ο Μεσσίας ο δικός τους, δηλαδή ο Αντίχριστος, ο οποίος έρχεται αμέσως. Και τούτο το έχουν διαδώσει σε όλο τον κόσμο. Με πανό και με συνθήματα σε τηλεοράσεις και κανάλια από τις τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Αλλά τούτο θα το δούμε όταν θα προχωρήσουμε έτη περισσότερο εις το βάθος, για να ερευνήσουμε τα σημεία των καιρών. Και θα προχωρήσουμε τώρα την ερχομένη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού, παρακαλώντας, προσευχόμενοι στον Κύριό μας να μας φυλάξει από τα απρόοπτα και προπάντων από την πλάνη, να μην πλανηθούμε και να αρνηθούμε τον Κύριό μας και να μείνουμε μακράν του, για να μην αποχωριστούμε και από κοντά του, αλλά να ζήσουμε αιωνίως μαζί του. Αμήν. Το
σεραφείμ, χαρά των αρχαγγέλων. Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν τη σωτηρία. Πάστα του λόγου ιερά, ανθός της αφθαρσίας. Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωήστε σε δίσωπο παντά να σα συγχάριν εξετούμε. Κόρη σε μνή και